Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να πούμε όσα περισσότερα γίνεται για τη σεξουαλική εξάρτηση. Στους άνδρες αναφέρεται ως ατηρίαση, ενώ στις γυναίκες ως νυμφωμανία και στα δύο φύλλα ως υπερσεξουαλικότητα. Δεν πρόκειται απλά για μια έντονη επιθυμία και ανάγκη για σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά για μια νοσηρή κατάσταση που δημιουργεί προβλήματα τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο κοντινό του περιβάλλον. Υπάρχει εξάρτηση από το σεξ, κάτι ανάλογο όπως όταν υπάρχει εξάρτηση από ουσίες ή τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή το άτομο εμφανίζει έντονη επιθυμία για την εκτέλεση της συμπεριφοράς που δεν είναι σε θέση να ελέγξει, παρόλο που μπορεί να αντιλαμβάνεται τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από αυτό που κάνει. Μάλιστα, όταν ο πάσχων δεν έχει σεξουαλική δραστηριότητα, μπορεί να εμφανίζει συμπτώματα στέρησης. Έχουν λοιπόν τα άτομα αυτά αιμονή με το σεξ, όπως τα άτομα που έχουν ψυχοκαταναγκαστική διαταραχή και θέλουν για παράδειγμα να πλένουν συνεχώς τα χέρια τους και συνήθως με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή το σεξ γίνεται καταναγκαστικά για να μειωθεί προσωρινά το άγχος που δημιουργείται στα άτομα αυτά. Οι μελέτες που έγιναν για αυτή τη μανιώδη αναζήτηση της ειδονής έδειξαν ότι υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις του επικλινούς πυρήνα, μιας δομής στο βάθος του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη δημιουργία αισθημάτων ευχαρίστησης. Επίσης, ενοχοποιείται η προλακτίνη. Είναι μια ορμόνη που μέχρι τώρα ξέραμε ότι σχετίζεται με την παραγωγή γάλακτος, αλλά πρόσφατα βρέθηκε ότι παίζει ρόλο και στη ρύθμιση της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η προλακτίνη αυξάνεται σημαντικά μετά από κάθε οργασμό και μειώνει έτσι την όρεξη για σεξ. Συνεπώς, αν τα επίπεδά της είναι χαμηλά σε κάποια άτομα, αυτά θα επιδίδονται σε συνεχή αναζήτηση της ειδονής. Είμαστε στο γραφείο του κυρίου Λουκά Αθανασιάδη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής ψυχοσεξουαλικότητας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αθανασιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα το θέμα μας είναι η σεξουαλική εξάρτηση. Θα μπορούσατε να πείτε μερικά πράγματα για αυτή? Ναι. Η σεξουαλική εξάρτηση είναι μία νόσος, θα έλεγα, ένα πρόβλημα για το οποίο δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και εμείς ειδικοί, και βέβαια ακόμα λιγότερα πράγματα ξέρει ο κόσμος. Είναι αυτό που παλιά λέγαμε, περιγράφαμε μάλλον στις γυναίκες σαν νυμφωμανία, στους άντρες σαν τον ζουανισμό ή σατηρήση, και στην ουσία πρόκειται για μια έντονη και χωρίς έλεγχο σεξουαλική δραστηριότητα, η οποία όμως δεν γίνεται απλά για την ευχαρίστηση αυτού που την κάνει, αλλά έχει επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή του και στη λειτουργικότητά του. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε ένα σαφή ορισμό για το τι ακριβώς είναι, δεν έχουμε σαφή διαγνωστικά κριτήρια, ούτε με σαφήνεια ξέρουμε ποια είναι η αιτιολογία της. Είναι ένα θέμα που το ψάχνουμε, δηλαδή. Πάνω σε χαρακτηρίζεται ως νόσος. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα πρόβλημα, μια νόσος, θα λέγαμε. Και είναι συχνότερη σε άντρες ή σε γυναίκες? Φαίνεται ότι είναι σε άντρες, παρόλο που υπάρχει και σημαντικά ποσοστά υπάρχουν και σε γυναίκες, αλλά οι άντρες φαίνεται ότι είναι περισσότερο. Γι' αυτό έχει δοθεί κάποια εξήγηση? Όχι, έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις, όχι επαρκείς. Μία υπόθεση θα είναι ότι συνδέεται με το ότι γενικά οι άντρες έχουν περισσότερη επιθετικότητα, μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή σε κάποιες φάσεις της ζωής τους, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Στους άντρες τελικά εμφανίζονται πολλά πράγματα και παραφιλίες και άλλα σεξουαλικά προβλήματα που εμφανίζονται μόνο σε άντρες. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κάθε φίλο έχει τα δικά του. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Κάθε φίλο έχει τα δικά του. Σε κάποιες γυναίκες είναι κάποια προβλήματα συχνότερα, στους άντρες κάποια άλλα είναι συχνότερα. Όσον αφορά τις παραφιλίες, αυτό που λέει ο κόσμος διαστροφές, ναι, έχετε δίκιο, είναι συχνότερες οι παραφιλίες σε άντρες. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό κάποια στιγμή σε επόμενη εκπομπή. Η σεξουαλική εξάρτηση συνυπάρχει με άλλα προβλήματα υγείας, είτε σωματικά είτε ψυχικά? Το είναι πολύ συχνό. Όταν μιλάμε για σεξουαλική εξάρτηση, θα πρέπει να ψάξουμε τι άλλο συμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν πολύ συχνή συνωσιρότητα. Συνωσιρότητα ψυχιατρική. Συνωσιρότητα σημαίνει υπάρχει αυτή η νόσος μαζί με μια άλλη νόσο. Συνωσιρότητα λοιπόν σωματική και ψυχιατρική. Σωματική σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε φερθεί τις επιπτώσεις από αυτή τη δραστηριότητα. Κάποιος άνδρας ή μια γυναίκα που κάνει σεξ χωρίς κανέναν έλεγχο, φερθεί κινδυνεύει περισσότερο ή να τραυματιστεί από διάφορες σεξουαλικές πρακτικές ή να κακοποιηθεί ή να κολλήσει αφροδίσια ή χιλιάδιο άλλα προβλήματα.
Σε ψυχιατρική η συνωσιρότητα είναι συχνή. Μπορεί να έχει κάποιο κατάθλιψη, να έχει άλλου είδους ψυχιατρικά προβλήματα και το κυριότερο να έχει συνωσιρότητα με εξαρτήσεις. Δηλαδή να κάνει χρήση ουσιών και ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Αυτό λοιπόν είναι πολύ συχνό. Είπατε να τραυματιστεί και δεν το κατάλαβα αυτό, τι εννοείτε. Στη διάρκεια, για πολλούς ανθρώπους, στη διάρκεια αυτής της σεξουαλικής δραστηριότητας χρησιμοποιούν αντικείμενα, χρησιμοποιούν πρακτικές που μπορεί να δημιουργήσουν σωματικά τραύματα. Με εισχωρήσεις, με διάφορα αιχμηρά αντικείμενα κτλ. Όλα αυτά υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν τραύματα. Αυτός που πάσχει από την νόσο αυτή το αντιλαμβάνει το ίδιο ή θα το αντιληφθεί ο περιγυρός του, οι φίλοι του, η οικογένειά του. Όχι πάντα. Μπορεί μερικές φορές να είναι εμφανές σε άλλους ότι τι συμβαίνει και ότι αυτό τον βλάπτει, αλλά ο ίδιος πολλές φορές δεν του είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσει. Και εδώ πάμε σε μια ιστορία που έχει σχέση με την αιτιολογία. Αυτό που σας λέω μοιάζει πολύ με τις εξαρτήσεις, από το μόλις είπα, ότι κάποιος όταν είναι εξαρτημένος, συνήθως στην αρχή ή αρκετά συχνά στην αρχή, δεν καταλαβαίνει ότι έχει ένα πρόβλημα εξάρτηση, μέχρι να του χτυπήσουν το καμπανάκι άλλοι και να το συνειδητοποιήσει, εάν το συνειδητοποιήσει. Όσον αφορά την αιτιολογία της σεξουαλικής εξάρτησης, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η μία λέει ότι μοιάζει με τις εξαρτήσεις από τις ουσίες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το παίρνεις έτοιμο και σου δίνει μια μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά μετά το έχεις ξανά ανάγκη και στο τέλος σου γίνεται ναρκωτικό. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο παθαίνει στέρηση αν δεν το κάνεις. Αυτή είναι μια υπόθεση. Για μένα είναι ισχυρότερη. Κατά τη γνώμη μου, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει το ψυχοκαταναγκαστικό στοιχείο, δηλαδή κανείς δεν τον οθεί μόνο η σεξουαλική επιθυμία, κυρίως η σεξουαλική επιθυμία, αλλά είναι ένα άγχος που έχει, που του δημιουργείται όταν έχει σκέψεις ανάλογες και θα πρέπει να έχει αυτή τη δραστηριότητα για να του μειωθεί πρόσχερα το άγχος, αλλά μετά του ξανάρχεται. Είναι σαν τον καταναγκασμό που λένε ότι εγώ είμαι βρώμικος, πρέπει να πλύνω τα χέρια, κατεβαίνει το άγχος, αλλά μετά ξανά έχω τη σκέψη ότι είμαι βρώμικος. Άρα μια άλλη υπόθεση πάει προς τα εκεί. Μια τρίτη υπόθεση είναι ότι κάποιος δεν μπορεί να ελέγξει καλά τις παρορμήσεις. Έχει σχέση λοιπόν με τον έλεγχο των παρορμήσεων. Δεν είμαστε σίγουροι το τι συμβαίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις υπερισχύει μία περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις υπερισχύει άλλη, αλλά έχουμε ένα διαγνωστικό μπέρδεμα. Αλλά όπως σας είπα, κατά τη γνώμη μου, το στοιχείο της εξάρτησης είναι ισχυρό. Θεραπεύεται η σεξουαλική εξάρτηση. Είχα διαβάσει, είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα για έναν ηθοποιό ότι πήγε και έκανε αυτοεξάρτηση. Είναι πολλοί ηθοποιοί, κυρίως στο εξωτερικό που έχουν μεταφύγει σε τέτοιες κλινικές. Αυτό βέβαια, να είμαστε και ειλικρινείς, είναι και στα σχέδια της διαφήμισης που μπορεί να κάνει κάποιος. Και για κάποιους πιθανώς είναι και ένας τρόπος να είναι το όνομά του στην επικαιρότητα. Πάντως υπάρχουν μεγάλα ονόματα γνωστών ηθοποιών που έχουν δεχθεί ότι έχουν πάει σε τέτοιες κλινικές και αθλητών και άλλων πολλών. Βέβαια, ειδικά όταν μιλάμε για την Αμερική και τα κριτήρια για το τι είναι εξάρτηση, ίσως έχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με την Ευρώπη. Και οι Αμερικάνοι συνήθως αναφέρουν και μεγαλύτερα ποσοστά εξαρτημένων, σεξουαλικά εξαρτημένων από ότι οι Ευρωπαίοι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Το τι είναι σεξουαλική εξάρτηση και ποιο είναι το όριο, είναι κάτι μερικές φορές που είναι συζητήσιμο. Τώρα, υπάρχουν ειδικές κλινικές όπου ασχολούνται ή έχουν σαν αντικείμενο τη θεραπεία των εξαρτήσεων. Οι πιο πολλές θυμίζουν τις κοινότητες που προσφέρουν θεραπεία στους εξαρτημένους από ουσίες. Δηλαδή, πιο πολλές είναι τα λεγόμενα 12 step, τα 12 βήματα, που είναι μια σειρά από θεραπευτικά στάδια που ακολουθεί κάποιος που είναι εξαρτημένος από ουσίες σε μια προσπάθεια να απεξαρτηθεί όσον αφορά τις ουσίες από την ουσία πρώτα σωματικά και μετά ψυχικά και μετά να μπορέσει να παραμείνει καθαρός. Κάτι ανάλογο λοιπόν συμβαίνει στις περισσότερες κοινότητες ή στις περισσότερες κλινικές που ασχολούνται με το θέμα. Έχουν χρησιμοποιηθεί και διάφορα φάρμακα, ψυχιατρικά φάρμακα, φάρμακα δηλαδή που δίνουμε στις καταθλίψεις, που δίνουμε στις ψυχώσεις ή φάρμακα που έχουν σχέση με τις που επηρεάζουν τις ορμόνες που έχουν σχέση με τη σεξουαλική επιθυμία με αντικρουόμενα αποτέλεσματα θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα μοναδικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι και θα πρέπει να προσαρμοστεί η θεραπεία στο συγκεκριμένο ασθενή. Ένα άλλο μείζον θέμα που έχουμε στην Ελλάδα δεν έχουμε ειδικά προγράμματα τέτοιου είδους για αυτούς τους ανθρώπους. Ο αριθμός αυτών που προσέρχονται για αυτόν τον λόγο είναι περιορισμένος, οφείλω να πω. Δεν είναι πολλοί αυτοί που προσέρχονται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Και βέβαια, μιλώντας τώρα για αυτά τα πράγματα σε μια περίοδο κρίσης, θα ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός και απεσιόδοξος στην προοπτική δημιουργίας τέτοιων δομών.
Καλά, εδώ στην ελληνική κοινωνία, αν κάποιος λέει ότι έχει σεξουαλική εξάρτηση, θα περηφανεύεται κιόλας γι' αυτό. Δεν νομίζω να το βλέπει σαν νόσο. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Βέβαια, αυτό που μπορεί έτσι αντρά να μας κάνει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται, ας το πούμε, για μαγιά ή για επιλογή, είναι ότι αυτός που έχει σεξουαλική εξάρτηση πάσχει με την έννοια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να καταναλώνει όλα τα λεφτά του να ταξουδεύει στο να πηγαίνει να κάνει σεξ με γυναίκες που πληρώνει, Φιλιππίνα. Ή να δίνει όλα τα λεφτά του στο ίντερνετ κατεφεύγοντας σε site, σε τόπους ή ιστότοπους όπου έχουν τέτοιο είδους υλικό. Και αυτός να έχει ένα καταναγκαστικό τύπο πιθανό σε αυνανισμό. Ή να ξοδεύει όλο τον χρόνο. Και να μην πηγαίνει στη δουλειά του και να χάνει τη δουλειά του. Άρα δεν είναι ένα θέμα επιλογής και ένα θέμα μαγκιάς, θα έλεγα. Αν κάτι διαφορετικό είναι μια νόσος. Μια νόσος σημαίνει δυσλειτουργικότητα, σημαίνει επιπτώσεις. Για αυτή την περίπτωση μιλάμε. Η θεραπεία κρατάει πολύ. Ας πούμε, πώς το αντιμετωπίζει ένας γιατρός όλο αυτό? Η θεραπεία πάλι εξαρτάται από την περίπτωση, θα έλεγα, και το τι θα χρησιμοποιηθεί. Γενικά όμως δεν είναι μια ιστορία που τελειώνει την άλλη στιγμή, όπως δεν είναι και εξαρτήσεις. Γιατί όπως σας είπα, κατά τη γνώμη μου, μοιάζει κυρίως με την εξάρτηση εκπλουσίας αυτό που συμβαίνει. Άρα κάτι που θέλει χρόνο, θέλει επιμονή, θέλει υπομονή και υπάρχουν υποτροπές. Που σημαίνει δεν ξεκαθαρίζει κάτι σε αυτό. Και μπορεί να έρχεται, ξανάρχεται. Πολλές φορές μάλιστα έχουμε συνοσυρότητα από εξαρτήσεις. Κάποιος παίρνει κοκαίνη και έχει φιλητή και αυτό. Μερικές φορές έχουμε το λεγόμενο fusion, δηλαδή αυτά τα δύο πάνε μαζί. Πάντα κάνει κοκαίνη. Όταν κάνει κοκαίνη, έχει και αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Και όταν έχει αυτού του είδους συμπεριφορά, πάντα παίρνει κοκαίνη. Δύο εξαρτήσεις πάνε πακέτο. Μερικές φορές η μία έρχεται και φεύγει άλλη. Μπορεί να έχουμε έναν, όπως θυμάμαι, παραδείγματα δικά μου, όπου ήταν εξαρτημένος κάποιος από ουσίες, σταμάτησε με πολύ κόπο της ουσίας και εξαρτήθηκε από το σεξ. Σταμάτησε την εξαρτήση από το σεξ και εξαρτήθηκε από άλλη ουσία. Ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα και δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπιστεί. Φαντάζομαι υπάρχουν και ορισμένες προσωπικότητες που κλείνουν σε αυτό, έτσι δεν είναι? Και γενικά στις εξαρτήσεις. Μια προσωπικότητα έτσι ξεκάθαρα αυτού του τύπου, δηλαδή προσωπικότητα κάποιου που εξαρτάται από το σεξ, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Αλλά εδώ ισχύει ότι ισχύει για τις άλλες εξαρτήσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ηρεμείς, που έχουν κάποια στιγμή στην προσωπικότητά τους. Είναι και οι συνθήκες τις οποίες διαβιώνουν. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι ίσως τυχαίο, που πολύ γνωστοί επώνυμοι είναι στάδιο του σινεμά που έχουν πολλές επιλογές και τους είναι εύκολο να εξαρτηθούν διότι έχουν πολλές επιλογές, αλλά έχουν λιγότερες. Παρ' όλα αυτά, κάποιος που δεν έχει επιλογές, δηλαδή δεν μπορεί να βρει πολλές γυναίκες ένας άντρας, παρ' όλα αυτά μπορεί κάλλιστα να έχει σεξουαλική εξάρτηση με το να καταφεύγει στον ωραίο έρωτα ή στο ίντερνετ. Άρα το πρόβλημα υπάρχει σε όλους. Τι θα συστήνετε εσείς, κύριε Θανασιάδη, για το πρόβλημα αυτό? Εγώ μπορώ να τα πω σαν ευχολόγια, θα έλεγα. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Καταρχήν, το ιδανικό θα είναι να απευθυνθεί κανείς σε ένα κέντρο, σε έναν ειδικό, ο οποίος θα μπορεί να βοηθήσει. Δεν έχουμε πολλές τέτοιες δομές στην Ελλάδα. Αυτός που θα βοηθήσει ο γιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλά πράγματα. Να λάβει υπόψη τις ειδικές συνθήκες του ανθρώπου. Τη σχέση που έχει και πόσο μπορεί να το στηρίξει μια σχέση διαπροσωπική. Όχι μόνο μια σύντροφο, αλλά και τη σχέση με το κοινωνικό του περιβάλλον, με τη λειτουργικότητά του. Τη συνοσηρότητα που μπορεί να έχει. Δηλαδή, τι άλλο υπάρχει εκτός από αυτό, τι άλλες νόσεις, τι άλλες ασθένειες, εξαρτήσεις, ψυχικές διαταραχές, σωματικές διαταραχές. Τι επιπτώσεις έχει αυτή η συμπεριφορά στο σώμα του, στην ψυχή του, στην επαγγελματικότητά του, στις σχέσεις του, στον επαγγελματικό του τομέα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει κανονικά, στο καλύτερο, να συνεργάζεται ο γιατρός με διάφορες ειδικότητες, τον ψυχολόγο, τον ψυχοθεραπευτή, κάποιον που είναι των κοινωνικών υπηρεσιών.